Αυτή η κουβέντα είναι μια συζήτηση που διατρέχει και τον προβληματισμό του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Γι' αυτό και το σεμινάριο, το δίμερο αυτό, οργανώνεται από το, το, Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής του ΣΥΖΑ και το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ε, τα θέματα λοιπόν της έμφυλης βίας είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι μόνο το δικού μας, αλλά των φεμινιστικών οργανώσεων και των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές πλευρές, αυτές που θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και να προσεγγίσουμε για μια ακόμη φορά σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος της πορνείας. Μια που η δικιά μας προσέγγιση είναι ότι η πορνεία είναι ακόμη μια έκφραση της έμφυλης βίας. Ε, Θέλω να πω ότι στο, το, το τμήμα φεμινιστικής πολιτική το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιήσει την πρότασή του πώς δηλαδή θα θέλουμε να γίνουν αλλαγές, δεδομένου ότι στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι από το 99 υπάρχει ένας νόμος που αναγνωρίζει την πορνεία, όμως υπάρχει μία συζήτηση ότι αυτός ο νόμος πια πρέπει να αλλάξει και το ζήτημα είναι προς ποια κατεύθυνση και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Επομένως, η δικιά μας συμβολή είναι πάρα πολύ ουσιαστική, μετά και από την πρωτοβουλία που πήρε η Γραμματεία Ισότητας, να ετοιμάσει ένα σχέδιο και να το βάλει σε διαβούλευση. Ε, επειδή όμως ε, στις όλες τις συζητήσεις που γίνονται είναι σαφές ότι ένας νόμος, ανεξάρτητα με το περιεχόμενο του, δεν αρκεί για να αλλάξει την κατάσταση σε μια χώρα, ε, αλλά χρειάζεται, θα λέγαμε, μια προσπάθεια για αλλαγή συνειδήσεων συμπεριφορών της κοινωνίας, μια κοινωνία δηλαδή που θα κληθεί να στηρίξει τις αλλαγές, Γι' αυτό το λόγο και μιλάμε για το, το ρόλο της εκπαίδευσης, για τον τρόπο που πρέπει η νέα γενιά να αρχίσει να προβληματίζεται ε, για τις διαφορές ανάμεσα στην προσέγγιση των νέων γενιών και των παλαιότερων σε αυτά τα ζητήματα κτλ. Ε, συνδυάζουμε αυτή τη συζήτηση με τη δεύτερη μέρα που είναι μια προσπάθεια να ε, αναπτύξουμε και στην Ελλάδα ένα δίκτυο ε, για την ε, καταπολέμηση, θα λέγαμε, του τράφικινγκ στους Δήμους της χώρας. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία, το πόλη, πόλης ελεύθερης από τράφικη, που ξεκίνησε από την Ισπανία, υιοθετήθηκε από το κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο συνέδριό του και η κεντρική ιδέα είναι ότι οι φεμινιστικές οργανώσεις και οι κοινωνικές οργανώσεις που ασχολούνται με το χώρο της πορνείας και του τράφικιν... σε συνεργασία με τους Δήμους, δημιουργούν, θα λέγαμε, ε, οργανώνουν συζητήσεις και παίρνουν πρωτοβουλίε για να ευαισθητοποιήσουν τι τοπικέ κοινωνίε. Τι τοπικέ κοινωνίε που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, και δεδομένου ότι οι Δήμοι είναι οι θεσμοί πιο κοντά στι τοπικέ κοινωνίε, είναι ανάγκη να, να ξεκινήσουν οι πρωτοβουλίε από εκεί και όχι μόνο από τι φεμινιστικέ. Αυτή την εμπειρία που έχει ξεκινήσει ήδη στην Ισπανία, θα μα την παρουσιάσει αύριο η συντρόφισσα η Κριστίνα Σίμω, η οποία είναι μέλο του δικτύου αυτού τη Ισπανία.